Κύριε Σακάρη, πρόσφατα αναλάβατε πρόεδρος του διορισμένου νέου, από το πρωτοδικείο νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΣ. Γιατί προσφύγατε στα δικαστήρια? Το τελευταίο τρίμηνο υπήρξαν κάποιες άστοχες δηλώσεις από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέπλεξε εμέσως και τον ΨΑΣ σε ένα θέμα που έχει ήδη αποφαθεί η δικαιοσύνη και αυτό δημιούργησε δυσλειτουργία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή λοιπόν ακολούθησε μία σειρά δελτίων τύπου και αντεκλήσεων, αναγκαστήκανε η προηγούμενη διοίκηση να προβεί σε παραίτηση τα τρία σημαντικά μέλη. Οδηγηθήκανε από τους υπόλοιπους σε εκλογές, οι οποίες όμως ήταν κατά τη γνώμη μου εκλογές παροδία, γιατί δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές που ήθελε, που κάνει τόσα χρόνια ο ΨΑΣ. Να έχουμε εκλογικό αντιπρόσωπο, να έχουμε συγκεκριμένη έδρα που θα γίνουν οι εκλογές, να υπάρχουν ψηφοδέλτια και να γίνει μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για αντικατάσταση δύο μελών έγινε διαβοής. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Επειδή ήμουν και εγώ παρόν στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, είχα εκφράσει τις αντιρρήσεις μου γραπτά και μάλιστα εκπροσωπώντας 23 συναδέλφους. Οι αντιρρήσεις μου αυτές δεν έγιναν καν δεκτές ούτε από το Προεδρείο που ορίστηκε για τις εκλογές, ούτε από το προηγούμενο Προεδρείο. Το αφήσανε πάνω στο έδρανο και δεν το πλησίαζε κανένας. Ήμασταν 23 άνθρωποι οι οποίοι είχαμε αντιρρήσεις. Αυτές οι αντιρρήσεις, σωστές ή όχι, έπρεπε να ακουστούν. Παρόλα αυτά δεν ακουστήκανε. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο σήμερα να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτά που γίνονται δεν γίνονται όπως πρέπει, δεν τιμούν τον ΨΑΣ και το δικαστήριο. Στην πρώτη εκδίκαση που έκανε, όρισε προσωρινή διοίκηση. Η δεύτερη ημερομηνία έχει οριστεί για τις 12 Φεβρουαρίου και εκεί πέρα πλέον θα έχουμε την οριστική απάντηση για την προσωρινή πάντα διοίκηση και να δούμε μετά από εκεί πέρα το επόμενο βήμα. Υποστηρίζεται όμως από άλλους συναδέλφους σας, από την άλλη πλευρά ας πούμε, ότι στα μέλη του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΣ περιλαμβάνονται και μη μέλη του Συνδέσμου ή μέλη οικογενειών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρουσιάζεται μια εικόνα σαν να είναι οικογενειακή υπόθεση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΣ. Δεν υπήρχαν άλλα μέλη του Συνδέσμου που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια τη δική σας? Μέλη υπήρχαν, αλλά επειδή θέλουμε να εξηγιάνουμε τον ΨΑΣ και τα μέλη, τα αξιόλογα που έχουμε, δεν θέλαν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία γιατί ετοιμάζονται να αναλάβουν τη σκητάλη στις επόμενες εκλογές. Δεν θέλαν λοιπόν να εμπλακούν σε αυτές τις διαδικασίες και για μια σειρά άλλους τεχνικούς λόγους και νομικούς ακολουθούσαν αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έναν οποιοδήποτε. Δεν είναι απαραίτητο ούτε να είναι μέλος του ΨΑΣ ούτε καν ασφαλιστής. Μπορεί ένας οποιοδήποτε. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλοι μάρτυρες, όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν τα τεκτενόμενα γύρω από τον ΨΑΣ, αυτό δεν αφορά βέβαια εσάς, όλες τις διοικήσεις, ότι υπάρχει μια συζήτηση για οικονομικό έλεγχο, για πορίσματα οικονομικού ελέγχου στον ΨΑΣ, τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για χρήματα που χάθηκαν. Μπορείτε να μας πείτε εσείς αν γνωρίζετε κάτι από αυτού και τι συμβαίνει? Υπάρχει ένα θέμα που εκκρεμεί δικαστικά. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ζητήσει οι προηγούμενες διοικήσεις πόρισμα οργωτού λογιστή. Έχει ανακοινωθεί στις προηγούμενες εκλογές που γίνανε πριν από περίπου 2 χρόνια, αναγνώστηκε εκεί πέρα το πόρισμα. Δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, γιατί και εμένα αυτή ήταν η απορία μου, γιατί δεν το δείχνουμε, επειδή ακριβώς εκκρεμεί στο δικαστήριο και επειδή αναφέρονται ονόματα, δεν μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε. Θα δω όμως εγώ αν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί είναι ένα ερώτημα που το έχω ξανακούσει, να δούμε πώς θα το δημοσιοποιήσουμε, να μάθει ο κόσμος τελικά τι είναι αυτό και ότι δεν είναι κάτι μυστικό. Είναι καθαρά προσωπικά δεδομένα και νομικοί λόγοι. Μάλιστα. Ως παρατηρητές, αλλά και τα μέλη του Συνδέσμου και γενικότερα η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι ασφαλιστές μέλη, πρώην μέλη του ΨΑΣ, όλο αυτό που λέμε σήμερα ασφαλιστικός πράκτορας με την καινούργια ορολογία. Ακριβώς, ναι, ναι. Παρακολουθούν μία δελκυστίδα αγωγών, ανταγωγών, διορισμών διοικήσεων σε ένα ιστορικό σωματείο, είναι αλήθεια, τον ΨΑΣ, ο οποίος συμπληρώνει και 50 χρόνια, νομίζω, λειτουργίας σύντομα. Υπάρχει μέλλον σε ένα τέτοιο σωματείο μέσα από αυτές τις διαδικασίες? Πώς το βλέπετε εσείς? Αύριο, 23 Ιανουαρίου, κλείνουμε 50 χρόνια. 23 Ιανουαρίου 1974.
Είναι λίγο άβολη η θέση μου τώρα, γιατί εδώ έπρεπε να είναι αιρετή διοίκηση, έπρεπε να μιλάμε για επαιτειακές καταστάσεις, για χαρά, για μέλλον, για αισιοδοξία. Παρ' όλα αυτά όμως, γιατί πάντα σε κάθε σωματείο, παντού υπάρχουν διάφορα ευτράπελα, οι δρόμοι δεν είναι πάντα στρωμένοι με ροδοπέταλα. Ανεξάρτητα τι γίνεται, εγώ πιστεύω ότι από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε πιο δυνατοί, ίσως να είναι και μία αφορμή να ξεκαθαρίσει σειρά από το στάρι, να μείνουν στον ΨΑΣ, που πολύ σωστά είπατε είναι ένα ιστορικό και ίσως το ενδυνάμει το μεγαλύτερο σωματείο 15.000 συναδέλφων. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε πιο δυναμωμένοι, να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε ποιοι είναι οι ικανοί και αγαπάν πραγματικά το σύνδεσμο και να έρθουν με το ήθος τους να κοσμήσουν τον ΨΑΣ και να δώσουν υπεραξία με την παρουσία τους και όχι να έρθουν να αντλήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Το μέλλον του ΨΑΣ για μένα και της ασφαλιστικής αγοράς, εγώ το θεωρώ λαμπρό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω από όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι η αιχμή του δόρατος σε κάθε αναπτυγμένη χώρα και αν εμείς θέλουμε να λυγόμαστε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και είμαστε αναπτυγμένη χώρα, υποχρεωτικά θα πάμε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν το μέλλον προβλέπεται λαμπρό, να πλησιάσουν όλοι οι συνάδελφοι του ΜΨΑΣ, τα συνδικαλιστικά τους όργανα και ενωμένοι να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον.